Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Φθιώτιδα, καλημέρα στην Ευρυτανία. Ακούτε Radio Net στους 101,9. Ξεκινάει η καθημερινή ενημερωτική μας εκπομπή στο ρυθμό της μέρας. Στην Ευρυτανία μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Radio Καρπενήσι 97,5. Είναι μια εκπομπή στο μικρόφωνο Γιάννης Κούτρας που προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Προσπαθούμε να μεταδίδουμε πραγματικές ειδήσεις, όχι εικασίες, όχι κουτσομπολιά. Μέχρι εκεί. Και τι έχουμε στην επικαιρότητα σήμερα. Ο μήνας έχει 10 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή. Γιορτάζει ο Θαλής και η Σαβίνα, χρόνια πολλά στους φίλους μας. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ψυχολογικά, ακόμα δύσκολο, έχει αρχίσει βέβαια και διαμορφώνεται πιο πολιτικά, φεύγοντας από το συναίσθημα, μια κατάσταση στην οποία αρχίζουμε και ψάχνουμε. Είχαμε τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδας, ως αντίδραση του κόσμου για το τραγικό αυτό δυστύχημα και κυρίως για τη συμπεριφορά των ηθινόντων. Εκεί λοιπόν αρχίζει και διαμορφώνεται μία συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή, κυρίως γιατί τα θύματα είναι και πολλά και νέα παιδιά. Δεν μετράει όμως τόσο αυτό. Μετράει το να είσαι ειλικρινής στην πολιτική ζωή. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό με το οποίο θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Δεν μας απασχολεί το πότε θα γίνουν, μας απασχολεί το πώς θα συμπεριφερθούμε πια απέναντι σε μια κοινωνία η οποία συνεχώς υποβιβάζει την αξία της ανθρώπινης ζωής, καταρακώνει την αξιοπρέπειά μας με όλες τις δυσκολίες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Μαζί μας και η χορηγή της εκπομπής μας, το ζαχαροπλαστείο Μιμόζα, Ιψηλάντη 101 στη Λαμία και τα καταστήματα Υγεία με όλα τα βοηθήματα και τα... πώς τα λέμε αυτά τώρα, τα καροτσάκια, αυτοκίνητα λέω, καροτσάκια, κρεβάτια, οξυγόνα που χρειάζεται η φροντίδα ενός ασθενούς κατοίκων, αλλά και ό,τι αφορά το Συνοδό και τους επαγγελματίες υγείας. Το ένα κατάστημα βρίσκεται απέναντι από το νοσοκομείο της Λαμίας και το δεύτερο στην καρδιά της πόλης, Βύρονος 51. Πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα σήμερα. Της εκπομπής, τον υποψήφιο βουλευτή με το Κινάλ Πασόκ στη Φθιώτιδα, τον κύριο Αντώνη Παπαγόρα, ένα νέο άνθρωπο που κατεβαίνει πρώτη φορά στο στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Κύριε Παπαγόρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κούτρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπαγόρα, με έναν νέο άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είστε ο νεότερος υποψήφιος στη Φθιώτιδα. Κάνω λάθος? Εξ όσου με γνωρίζω, μάλλον ναι. Χωρίς να θέλω να είμαι απόλυτος. Ναι. Εγώ είμαι απόλυτος για την ώρα, λοιπόν, είστε ο νεότερος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε και κάποια έκπληξη. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο νέο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ασχολείται πια. Είναι υποψήφιος ενός μεγάλου κόμματος, όπως είναι το Κινάλ. Κύριε Παπαγόρα, στο άκουσμα αυτού του τραγικού δυστυχήματος, ποια έτσι είναι η πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό? Αρχικά θα μου επιτρέψετε να αποποιηθώ για λίγο χρόνο την ιδιότητα του υποψηφίου και να σας μιλήσω απλά σαν Αντώνης Παπαγόρας, ένας νέος άνθρωπος, τελεία. Αυτό το δυστύχημα έτσι όπως συνέβη γέννησε αρχικά πάρα πολλά συναισθήματα. Πρώτα απ' όλα ξάφνιασμα, μετέπειτα λύπη και εν τέλει στη συνείδηση και στην καρδιά ενός νέου ανθρώπου την οργή. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και στο συλλογικό υποσυνείδητο των νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει οργή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να το εκφράσουν. Μπορεί να το εκφράζουν με ποικίλους τρόπους σε κάποια πράγματα, βέβαια μέσα από κοινωνικές διεργασίες όπως ήταν τα μεγάλα συλλαλητήρια τα οποία έγιναν χτες και προχτές σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι τους οποίους δεν έχει διοχετευτεί η οργή η οποία υπάρχει ιδιαίτερα στη νέα γενιά αυτή τη στιγμή.
Προφανέστατα δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ από αυτό. Είναι και στη δική μου καρδιά, στη δική μου ψυχή, βλέποντας ότι το κράτος είναι πλήρως ανεύθυνο, κυρίως απέναντι στους νέους ανθρώπους. Και εγώ θα θέλω να διαφοροποιηθώ λίγο με την εισαγωγή σας, με την άποψη πια ότι παίζει ρόλο το ότι ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι. Γιατί το τρένο το παίρνουν κυρίως χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα αεροπορικό εισιτήριο ή σε γιοταχή. Το παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φοιτητές, και το να είναι τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι δημιουργεί μια άλλου είδους εγκύτητα, ναι, και στην υπόλοιπη νέα γενιά, αλλά και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να είναι παιδιά τους. Ναι. Να το σεβαστώ έτσι όπως το σκέφτεστε, νομίζω ότι σωστό είναι. Η αλήθεια είναι επίσης ότι είναι κατά πολλούς ένα δυστύχημα το οποίο ήταν προαναγγελμένο, και με αυτή την έννοια έχει και μια πολιτική βαρύτητα. Πάμε όμως να δούμε, ας το αφήσουμε λίγο το δυστύχημα, εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι. Να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση. Στο δυστύχημα είχαμε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στο αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά τις μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων. Αυτό ήταν το ένα. Λίγο πριν, ένα μήνα πριν, να πω εγώ, η μεγάλη συζήτηση ήταν για την καταράκωση του αισθήματος ασφάλειας για τις τηλεπικοινωνίες. Και είχαμε όλη αυτή την, και ακόμα έχουμε, έτσι, χτες και σήμερα είναι εδώ και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα των υποκλοπών. Ένα τεράστιο ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας που υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει από ό,τι φαίνεται σε αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά μαζί με το σύνολο των προβλημάτων που μας έχουν εμφανιστεί εδώ και πόσα χρόνια, 15 χρόνια τώρα σχεδόν, στη χώρα, τα οικονομικά, τα επαγγελματικά, της παιδείας, της υγείας, τα χίλια προβλήματα, αρχίζουν πια και γίνονται ένας μεγάλος κλωβός μέσα στον οποίο αρχίζει να μην είναι κανένας ικανοποιημένος από την κατάσταση. Τι λέτε? Κύριε Κούτρα, για να τα συνδέουμε σιγά σιγά με έναν τρόπο, γιατί ένα κράτος παρακολουθεί τους πολίτες του? Παραπάνω εννοώ από το... Ναι. Από τα ζητήματα ασφάλειας, τα οποία είναι φυσιολογικά σε έναν κάποιο βαθμό. Αλλά γιατί χάνεται η έμετρη σχέση σε αυτά τα πράγματα? Για τον πολύ απλό λόγο ότι, και η ιστορία το έχει δείξει σε όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα, στα αυταρχικά καθεστώτα πιο σωστά, ότι το κάνει αυτό όταν δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί με το λαϊκό αίσθημα. Όταν δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών, όταν οι ίδιοι οι κυβερνώντες ξέρουν ότι δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, άρα λοιπόν προσπαθούν να ελέγξουν τις κοινωνικές διεργασίες μέσω άλλων μεθόδων, ναι, και υπό την πυγμή της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο ένα κράτος ή μια κυβέρνηση πιο σωστά παρακολουθεί τους πολίτες, το πολιτικό σύστημα, πολιτικούς αρχηγούς, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς, εν πάση περιπτώσει τους αρμούς της εξουσίας. Που, για να δανειστώ μία έκφραση. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα κράτος το οποίο διασφαλίζει τον μισθό, τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλεια, τις δημόσιες υποδομές, τους δημόσιους πόρους, ώστε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας στους πολίτες ό,τι μπορούν από εκεί και πέρα ως συλλογικά υποκείμενα και ως ιδιώτες να ανθίσουν, να προκόψουν, να συνεχίσουν εν πάση περιπτώσει με κάποια αξίωση τη ζωή τους, και γι' αυτό καταφέρθηκε σε τέτοιες μεθόδους. Αυτό αποδείχθηκε με το τραγικό δυστύχημα, γιατί φαίνεται ότι το κράτος ασχολείται μόνο με την εξυπηρέτηση συμφερόντων, κυρίως κάποιων ιδιωτών, όπου έχει γίνει η πανάκια το να κάνουμε μια ιδιωτικοποίηση, ένας ΔΙΤ, χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτα σε ό,τι αφορά τον πολίτη, αυξάνοντας την ιδιωτική δαπάνη σε πρωτόγνωρα επίπεδα, αλλά και από ό,τι φάνηκε θέτοντας και το αίσθημα ασφάλειας υπό αίρεση πλέον, και έτσι προσπαθεί να χειραγωγήσει τις πολιτικές εξελίξεις με άλλους τρόπους. Ναι. Συνεπώς,
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν το συνεπώς το παίρνω πίσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, έχει δημιουργηθεί αυτός όντως ο κλωβός που ο Έλληνας ζει σε μια ανασφάλεια. Τι ανασφάλεια ποια είναι, πέρα από το δυστύχημα, έτσι. Είναι η ανασφάλεια το ότι δεν υπάρχει δημόσιο αγαθό που λέγεται ενέργεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο αγαθό που λέγεται υγεία. Ειδικά με το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση. Ναι, και με την οικονομική κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί, ούτως ή άλλως, δυσκολία υπήρχε και πριν. Και εδώ τώρα πια είναι το άλλο που είπατε, ότι μια ιδιωτικοποίηση ή μια ΣΔΙΤ, συνεργασία δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι μάλλον μια ιδεοληψία η οποία πρέπει ούτως ή άλλως και ανεξαρτήτως των συνεπειών να προχωρήσει. Τελευταία έχουμε και το νερό, με ένα νομοσχέδιο του κυρίου Σκρέκα. Το νερό, τα απορρίμματα. Ναι. Εδώ λοιπόν έρχεται μια συνολική, δεν θα την πω επίθεση, αλλά μια συνολική αναδιάρθρωση του δημόσιου χώρου με μεγάλη υποχώρηση του δημοσίου. Άρα και μεγάλη υποχώρηση της επίβλεψης με την έννοια του να μην συμβαίνουν αδικίες. Μέχρι εκεί το πάω, γιατί υπάρχει και παρακάτω. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να κάνουμε έναν αρχικό διαχωρισμό, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αμιγώς συνυφασμένες οι έννοιες του δημοσίου με του κράτους. Σωστό. Πολλές φορές είναι, δεν είναι πάντα. Επίσης, όντως, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να έχει ρόλο υπό προϋποθέσεις σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Όμως, εδώ πέρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Η σημερινή κυβέρνηση και ειδικά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει έναν χαρακτήρα όπου προσπαθεί το κράτος να απεμπολίσει πλήρως το δημόσιο χαρακτήρα των αγαθών αυτών των οποίων περιγράψατε και να δοθούν ως εμπορεύματα, εμπορευματοποιημένα αγαθά ή υπηρεσίες στα χέρια λίγων ιδιωτών και κυρίως, θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικών πάντα μιλώντας, κολλητών της κυβέρνησης. Η αείμνηστη πρόεδρός μας, η Φόφη Γεννηματά, είχε πει κάποτε την έκφραση Μαξίμου ΑΕ, το οποίο νομίζω ότι δεν θα μπορούσε πιο γλαφυρά να περιγράψει τον βίο και την πολιτεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτής της κυβέρνησης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι και επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη ζωή των πολιτών του κράτους. Αυτό το καταλάβαμε λίγο, έτσι, λίγο πιο ομά με τις τελευταίες εξελίξεις. Εγώ όμως βλέπω, εκτιμώ και από τους ακροατές μας, νομίζω ότι η ίδια εντύπωση υπάρχει, ότι αυτή η πίεση στα νοικοκυριά με την αύξηση, ας πούμε, της τιμής του ρεύματος, με την αύξηση της τιμής των προϊόντων βασικής, τα βασικά προϊόντα διατροφής, είναι και αυτή μια αντίστοιχη πίεση. Δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί και λες «Ωχ, πώς θα τα βγάλω πέρα», είναι ακριβώς ο ίδιος περιορισμός της ελευθερίας σου για το πώς θα μπορέσεις να ζεις, και ειδικά τώρα αν έχεις και παιδιά που είναι σε ηλικίες με μεγάλες ανάγκες οικονομικές κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέρετε ποιο είναι το κυβερνητικό δόγμα αυτή τη στιγμή, κύριε Κούτρα? Το κυβερνητικό δόγμα είναι το εξής, ότι εμένα με ενδιαφέρει να κάνω τα πάντα για να μην πληρώνουν φόρους οι πολίτες. Πράγματι, υπάρχει μια συγκριτική μείωση της φορολογίας τα τελευταία 4 χρόνια, δεν το διαψεύδει κανένας. Βέβαια, αυτό είναι απότοκο και του ότι μετά από τόσα χρόνια μέσα σε οικονομική κρίση πιάσαμε πάτο. Κάποια στιγμή θα πηγαίναν καλύτερα τα πράγματα και θα υπήρχε ένας δημοσιονομικός χώρος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Η λογική αυτή, ότι εγώ οδηγώ την κατάσταση πολιτικά με έναν τρόπο ώστε οι πολίτες να μην πληρώνουν φόρους, κρίνει από πίσω το ότι οι πολίτες πληρώνουν ιδιωτική δαπάνη. Γιατί στο τέλος της ημέρας λεφτά των πολιτών είναι και αυτά. Άρα λοιπόν, μεγαλύτεροι μπορεί να πληρώνουν 3 φορές παραπάνω δαπάνη για την υγεία, αλλά δεν πληρώνω φόρους γιατί δεν έχω νοσοκομείο. Ναι. Πληρώνω 3 φορές παραπάνω τις συγκοινωνίες, αλλά είναι όλες ιδιωτικές. Δεν έχω δημόσιο μέσο. Δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ φθηνά. Δεν πληρώνω φόρο
για μια άλλη υπηρεσία. Δεν πληρώνω φόρο για το νερό, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Αλλά αύριο πληρώνω έναν ιδιώτη, ο οποίος μπορεί να είναι 3, 4, 5 φορές πάνω. Άρα λοιπόν, αυτό κρύβει πράγματα. Η ιδεολειψία αυτή, και μάλιστα το ακούμε πάρα πολλές φορές και στους λόγους του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σταϊκούρα ή του κ. Σκυλακάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα δημόσια έσοδα, ότι είμαστε η μοναδική κυβέρνηση η οποία μείωσε τη φορολογία τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, γεγονός είναι, δεν το αφαιρεί κανένας. Πώς αυξήθηκε όμως η ιδιωτική δαπάνη των πολιτών? Και στο τέλος, η ποιότητα ζωής δεν εξαρτάται από αυτά τα πράγματα, εξαρτάται μόνο από τη φορολογία? Ναι. Και εγώ πληρώνω φόρους. Δεν ξέρουμε. Ναι. Σε μια έτσι ευνομούμενη και ευτυχισμένη κοινωνία, όλοι έχουμε σχεδόν τις ίδιες ανάγκες, βιολογικές ανάγκες, έτσι. Άλλο πράγμα να βγάζεις 500 ευρώ το μήνα και άλλο πράγμα να βγάζεις 50.000 ευρώ το μήνα. Προφανώς, εσύ που βγάζεις 50.000 ευρώ το μήνα, σου περισσεύουν περισσότερα. Δεν βγάζεις. Όχι για σένα. Προφανώς. Για τον ακροατή μας που βγάζει 50.000 ευρώ το μήνα, του περισσεύουν περισσότερα. Άρα θα έπρεπε να αναλαμβάνει και μια μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη, γιατί μπράβο του, και προφανώς να του μένουν και περισσότερα λεφτά. Οι ανάγκες του όμως, αυτές οι ανάγκες που πιέζουν, δηλαδή οι λογαριασμοί του νερού, του ρεύματος, του σούπερ μάρκετ, δεν νομίζω ότι τρώνε κάποιοι παραπάνω από τους άλλους. Έτσι, δεν εννοώ βιολογικά να τρώει κάποιος. Άρα λοιπόν αντικειμενικά θα υπάρχουν και τα βάρη αυτά, το καταλαβαίνω. Και προφανώς και καλά κάνει και μειώνεται η φορολογία τη στιγμή όμως που μπορεί να μοιραστεί ο πλούτος της κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανακαλύψουμε σήμερα την Αμερική εντός εισαγωγικών στα δημόσια οικονομικά. Είναι κοινά παραδεκτό ότι όταν κάτι φεύγει από το δημόσιο συμφέρον και πάει στην ιδιωτική δαπάνη, κατά κύριο λόγο αυτό αυξάνεται ως κόστος. Και δεύτερον, ότι θίγει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα. Όπως επίσης είναι κοινά παραδεκτό ότι όταν έχεις πάρα πολλούς έμεσους φόρους ή φόρους στην κατανάλωση, αυτό θίγει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένα πιάτο φαΐ έχει ανάγκη να φάει που κοστίζει 10 ευρώ, λέω εγώ τώρα στην τύχη, αυτός που παίρνει 500 ευρώ, και ένα πιάτο φαΐ που κοστίζει 10 ευρώ είναι η βασική του ανάγκη και αυτό που παίρνει τις 50.000. Σωστή. Δεν αντιστοιχίζεται λοιπόν με το εισόδημά του. Αν σε αυτό πας και βάλεις φορολογία παραπάνω και γίνει 11, αυτό το ένα παραπάνω ευρώ είναι τεράστια η διαφορά σε αυτόν που αμείβεται με 500 σε σχέση με αυτόν που αμείβεται με 50.000. Δεν έχει σχέση. Okay. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάμε και να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει μειώσει κανένα τέτοιο φόρο. Σωστά. Έχει μειώσει μόνο φορολογία εισοδήματος στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, λέγοντας ότι αυτοί είναι που θα επενδύσουν. Και συγγνώμη που μακρηγορώ, δεν είναι πράγματα τα οποία τα βγάζουμε σήμερα από το κεφάλι μας. Όλοι οι μετρήσιμοι οικονομικοί δείχτες που δείχνουν την ανισότητα το δείχνουν αυτό. Ότι τα τελευταία 3 χρόνια ειδικά υπάρχει πάνω από 1,5 με 2% αύξηση της ανισότητας, ενώ υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια μια ψαλίδα που φαινόταν σιγά σιγά να κλείνει. Όχι να... Πιο σωστά, δεν έκλεινε. Εξομαλυνόταν όμως η κατάσταση. Και βεβαίως, σε μια άνθηση, έλεγες ότι πρέπει πλέον, αφού έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, να αρχίσει η σύγκληση. Αντί για σύγκληση, βλέπουμε όξυνση. Και δεν είχαμε πάντα πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Δεν είχαμε πάντα COVID. Κύριε Παπαγόρα, γιατί και ο χρόνος μας τελειώνει, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Μία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Την κάνω σε όλους τους υποψήφιους που έρχονται στην εκπομπή μας. Κατέρχεστε στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας. Αν λέγαμε ότι έχει ένα πρόβλημα η Φθιώτιδα. Ένα. Σχηματικά. Άρα το ιδιαίτερο, το πιο οξυμένο, όπως το εκτιμάτε εσείς. Ποιο θα ήταν αυτό και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι, και το έχω ξαναπεί από την εκπομπή σας, ότι το πρόβλημα της θεότητας είναι η προσήλωση στη δημιουργία μιας παραγωγικής βάσης. Ότι τα πράγματα γίνονται
υπάρχει πρόοδος, υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον νομό, δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα, αλλά χωρίς στοχοπροσύλωση στη δημιουργία μιας παραγωγικής βάσης. Και αυτό φάνηκε και στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, είχε φανεί όμως και στην προηγούμενη. Δεν είναι τωρινό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα διαχρονικό έλλειμμα προσήλωσης στη συγκρότηση μιας παραγωγικής βάσης, πράγμα το οποίο έχει και κοινωνικά αποτελέσματα μετά, με τη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, τις αντιλήψεις τις οποίες κυκλοφορούν και τις σχέσεις εξάρτησης των πολιτών από πολιτικά γραφεία, τα οποία τα βλέπουμε δεξιά και αριστερά και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτά. Το ότι έχουν γίνει τα πολιτικά γραφεία, γραφεία ευρέσεως εργασίας, εξυπηρέτησης και ούτω καθεξής. Σε μια κοινωνία η οποία καθιζάνει οικονομικά και κοινωνικά σε όλα τα επίπεδα, είναι λογικό να εμφανίζονται τέτοιου είδους εκφυλιστικά φαινόμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και θα σας έλεγα ότι έχουν πάρει και το πάνω χέρι σε σχέση με άλλες κοινωνικές διεργασίες. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι το πρέπει να αποκτήσει ξανά ευθυόδητα παραγωγική βάση η οποία να ανθίσει, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να μην είναι εξαρτημένοι από το πολιτικό προσωπικό και απρόσκοπτα να ασκούν την όποια κοινωνική δραστηριότητα θέλουν να επιθυμούν ως ελεύθεροι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Παπαγόρα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή μας συζήτηση. Ο αέρας αυτής της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτός για όλους τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, να δούμε πώς θα μπορέσει αυτός ο τόπος να πάει καλύτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κούτρα, και για το βήμα που μου δώσατε σήμερα και για το βήμα που μου έχετε δώσει άλλες φορές. Είναι πάντα χαρά η συζήτηση μαζί σας. Και σας ευχηθώ καλή συνέχεια και στο ραδιόφωνο και σε εσάς προσωπικά. Και εσάς καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Είστε καλά. Ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας στο ρυθμό της μέρας. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και πέρα. Φωνάζει ο Φώτης, όντως, και δίκιο έχει. Και λίγο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.